Νομίζω ότι το τότε υποψήφιο και σήμερα εν ενεργεία και εν νέα υποψήφιο του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάμωσας, κύριο Νικόλα Καρανικόλα. Να είμαι αυτή που θα σας προλογίσω σήμερα. Ξαφνιάστηκα, αλλά τελικά συμφώνησα. Ξαφνιάστηκα γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις συνηθίζεται οι μεγάλοι και σπουδαίοι να προλογίζουν έναν υποψήφιο δήμαρχο. Συμφώνησα όμως γιατί η πρότασή σας, εκτός από τιμητική για μένα, αποτελεί και ξεκάθαρη απόδειξη ότι έχετε το χρέμα σας στραμμένο στο μέλλον, το μέλλον αυτού του τόπου. Η μία είναι ο δήμαρχος της Νάμωσας να αποκτήσει σε αυτές τις εκλογές τον δήμαρχο που πραγματικά της αξίζει, τον Νικόλα Καρανικόλα. Έναν άνθρωπο που διακρίνεται για το ήθος του, την ετοιμότητά του, τις ικανότητές του και την ανθρωπιά του που ξεχυλίζει στο χαμόγελό του. Αυτό δηλαδή που μας μαθαίνουν οι μεγάλοι που πρέπει να διαθέτουμε για να πηγαίνουμε μπροστά. Η δεύτερη ευχή μου, είχα πει το 19, είναι μια σκεφτούρα στα 13 μου να το ψηφίσει για δήμαρχο, να μας έχει φιλοκτώσει καλά, εμένα και τους συνομιλίκους μου, να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε για δήμαρχο στη δεύτερη διόδο. Σήμερα, έφυγε και ψηφοφόρος πλέον, κλείθηκε και πάλι ξαφνικά για γνωρίξος, να το προλογίσω στην κεντρική του ομιλία. Δεν θα έρθω. Με σκληρή δουλειά, με σχέδιο, με όραμα και με συνέπεια. Τότε είχα δύο ευθές και εκπληρώθηκαν και οι δύο. Εκλέχθηκε δήμαρχος και σήμερα εγώ και συνομιλική μου μπορούμε, ως ψηφοφόρητα, να το ψηφίσουμε για τη δεύτερη θητεία του. Είμαστε σε αυτήν την ίδια οδό, εδώ στην οδό Ζαφυράκη, πιο πάνω. Και ξεκινούσαμε ένα νόμο.
ΝΑΟΣΕ και του ΝΑΟΣΕ μας είπαν, σας εμπιστευόμαστε, πάρτε το Δήμο και προχωρήστε. Και από εκείνη την πρώτη μέρα συνεχίζουμε δυνατά όπως τότε να διορθώνουμε όλες τις αξιολογίες. Πρώτη μέρα που αναλάβαμε, άλλαξε η κουλτούρα της διοίκησης του Δήμου. Η πόρτα του γραφείου Δημάρχου είναι μονίμως ανοιχτή. Ποτέ δεν έπεσε. Για κανένα. Όλοι οι Ναοσέοι και όλες οι Ναοσές μπορούν να συμβούν. Μία από τις πρώτες επιλογές που κάνει ένας Δήμαρχος είναι να επιλέγει τους συνεργάτες του. Εάν προσέξετε, όλοι οι συνεργάτες του γραφείου Δημάρχου είναι γυναίκες και μηχανικοί. Πρέπει όμως να θυμηθούμε μερικά πράγματα. Όταν αναλάβαμε, ο ψηφιακός Δήμος Νάουσας ήταν ένα αστείο. Ξεκινήσαμε από την αρχή και αναπτύξαμε μια ανοιχτή ψηφιακή διοίκηση. Σήμερα η χρήση καρφιού στο Δήμο έχει μειωθεί 40% χάρη στο πρόγραμμα Ήρια. Σήμερα τα αιτήματα γίνονται ηλεκτρονικά, αποκτονούνται αυτόματα. Σήμερα έχουμε ΙΚΕΠ. Σήμερα αναπτύσσουμε ψηφιακά έναν ευθύ Δήμο της Νάουσας. Και συνεχίζουμε με 1 εκατομμύριο ευρώ που έρχονται μετά από τις ενέργειές μας για ανοιχτές και έξυπνες διαβάσεις. Για ψηφιοποίηση ΔΕΗ και κινητήριων. Συνεχίζουμε και κάνουμε έναν ψηφιακό Δήμο όπως αξίζει στον ενεργό Δήμο της Νάουσας. Ένα άλλο ζήτημα που έχει σημασία για κάθε Δήμο και κάθε Δήμαρχο είναι τα οικονομικά. Διότι κακά τα ψέματα. Αν δεν έχει οικονομικά εργαλεία, τότε πολύ εύκολα τα σχέδια και τα οράματα γίνονται απλά ευχολόγια. Τι κάναμε σε 4 χρόνια, διπλασιάσαμε το αποθεματικό του Δήμου. Μηδενίσαμε όλα τα χρέη και πληρώσαμε 2 εκατομμύρια ευρώ σε παλιές. Για ανθρώπους που πρέπει να πληρωθούν από τις παλιές δημοτικές επιχειρήσεις σε δεκαετίες και έχουν πάρει τα χρήματά τους. Ένα προς ένα διορθώνουμε τα οικονομικά τμήματα του Δήμου για να έχουμε έναν εύρωστο, δυνατό Δήμο όπως μας αξίζει. Το δεύτερο ζήτημα που έχει σημασία για ένα Δήμαρχο είναι η καθημερινότητα. Πώς λειτουργούμε κάθε μέρα στο Δήμο μας, στις γειτονιές, στα χωριά, στις συνοικίες μας. Τι κάνουμε. 500 νέοι κάθε, και μπλε και πράσινο. Πράσινο σημείο. Τι σημαίνει πράσινο σημείο? Πάνω από 1 εκατομμύριο χρηματοδότηση υλοποιείται το 2024. Όλα τα μεγάλα υλικά, όλα τα βαριά υλικά θα μπορούν με σωστό τρόπο να γίνει από κομιδί του. Και δεν σταματάμε μόνο εκεί. Με το πρόγραμμα κρίσης που έχουμε ήδη μελέτη, προχωράμε σε γωνίες ανακύκλωσης, αναβαθμίζοντας την καθαριότητα του Δήμου. Ενώ ήδη τρέχει διαγωνισμός για νέα οχήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε μια πιο καθαρή πόλη. Ένα δεύτερο ζήτημα που έχει σημασία στην καθημερινότητα είναι η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Τι κάνουμε, πάρα πολύ απλό. Συνεργαστήκαμε με τους ειδικούς, με τους φιλόζους στην Άουσος. Και αυτή τη στιγμή 500 υιοθεσίες, 500 τόσες ιατρικές περιθάλψεις, τα ζώα ζουν εφηγισμένα στον προσωπικό καταφυγισμό και έχουμε ήδη 350.000 ευρώ για να κάνουμε ένα νέο καταφύγιο. Το οποίο θα το είχαμε κάνει αν δεν έμαζε πόδια η αρχαιολογία του κυρία Κουλαρίνη. Θα το κάνουμε στη σημαίνει, με μια τυπική αξιθέση. Αλλάζουμε μελέτη. Μπορείτε να τις δείξω στον δρόμο του Λιμπέργου, στο Ζωνοχώρι, σε πάρα πολλές γωνιές. Αλλά ολοκληρώθηκε η μελέτη για να αλλάξουμε όλο το φωτισμό του Δήμου με 6 ταλέντ. Είναι το επόμενο μεγάλο σχέδιο που έχουμε στο 24 να ξεκινήσουμε διαδικασίες έτσι ώστε να έχουμε ένα φωτισμό, έτσι ώστε να δώσουμε φως σε όλα τα σημεία της Νάουσας. Ξεκινήσαμε,
δεν υπήρχε καμία δημοτική αστυνομία. Είχε αναλυθεί. Και μάλιστα είχε βγει από τα όπλα του Δήμου. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα σταλαβάλουμε μπρος στην δημοτική αστυνομία. Πήραμε τις αποφάσεις, αλλάξαμε το πρόγραμμα, βγήκε νέο ΦΕΚ, ήδη δύο δημοτικοί αστυνομία εδώ και περιμένουμε όλους 7 από το Υπουργείο, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ευταξία, καλύτερη προστασία στην πόλη. Τμήμα συντηρήσεων συνεχώς κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες στα σχολεία μας. Δεν μπορώ και να θυμηθώ πόσες στέγες έχουν αλλάξει, πόσες τουαλέτες έχουμε κάνει το λάπιο καινούργιο εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά έχουμε κάνει το πρώτο εξωτερικό, έχουμε κάνει μελέτες για τα ασφάλεια σε όλα τα σχολεία και προχωράμε αλλάζοντας. Πραγματικά μας ενδιαφέρει η νέα γενιά, προχωράμε και σχεδιάζουμε και υλοποιούμε νέες παιδικές χαρές παντού. Ήδη τα δέντρα έχουν γεμίσει και τα γαλατοχώρη και αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε άλλες δυο στην Άουσα, μία στο Ροδοχώρη, όλη την Ελληνούπολη τα γαλατοχώρη θα προγράψει έτσι ώστε όλα τα παιδιά του Δήμου να έχουν πρόσβαση σε παιδικές. Ας μιλήσουμε λίγο για τον αθλητισμό. Στην Άουσα έχουμε διπλάσιο ποσοστό νέων που ασχολούνται με τον αθλητισμό από ό,τι στην επόμενη αθλητική Ελλάδα. Ήδη το κλειστό γυμναστήριο δέχεται μια σημαντική αναβάθμιση και ενεργειακή αλλά και συντηρήσεις. Ολοκληρώνει τη μελέτη για το γήπεδο της Νάουσας και το επόμενο διάστημα τα τέννις, όλη η αθλητική χώρη, όλα τα χωριά αλλά και τα γήπεδα σε όλη την Νικόλα είναι καινούργια. Παίρνει καινούργια. Συνεχές παράπονο όλων των δημοτών και όχι μόνο στην Αστόνη την Ελλάδα είναι οι λατούρες. Δήμαρχε, κλείσε τις λατούρες. Το ακούω από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Τι έχουμε καταφέρει ως τώρα. Τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδοποιίας που είχε ποτέ ο Δήμος. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Πριν 2,5 χρόνια βγήκαμε τα λεφτά, πριν 1,5 χρόνια γίνανε μελέτες, περάσαμε και το ελληνικό μια στάση και προβλήματα διαγωνισμού με προσφυγές εργολάβων. Θα συνεχίσει και τώρα και του χρόνου διορθώνοντας όλα τα πόδια της όμως μας. Σε ένα τέτοιο σαν την Άουσα, σε μια πόλη της παλιάς σχολής, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο πολιτισμός. Και παρόλο που 3 χρόνια είμαστε δύο χρόνια μέσα από την Ζάλα του Κορονοϊού, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τι καταφέραμε. Η πιο πετυχημένη αποκριά των τελευταίων ετών. Πετυχημένες συναυλίες στο Φεστιβάλ Νερού και στις κοινότητες για πρώτη φορά. Φεστιβάλ τρίγου με τους συνοποιούς. Δημιουργούμε ένα νέο θεσμό, ο οποίος έχει να κάνει με το αγαπημένο μας κρασί της Νάουσας και φέρνουμε κι άλλο κόσμο στο σπίτι. Μέσα στον κορονοϊό δημιουργήσαμε στην αίθουσα αέρια το κέντρο βιομηχανικής οικονομίας. Εκεί που κρατάμε ζωντανή την ιστορία της Νάουσας. Και δεν είναι αυτά. Ήδη το Ολογραφικό Μουσείο ξεπέρασε τα προβλήματά του και είναι έτοιμο να ανοίξει. Ενώ ετοιμάζουμε σε επόμενο βήμα το σπίτι των λιλόγων της Νάουσας. Γιατί αυτή η θυσία πρέπει να έχει το δικό μας σπίτι. Η βιβλιοθήκη της Αγγελοπόλεως βρήκε το
το σπίτι της και έχει πήγε το πρόγραμμα Ηλέκτρα, θα είναι έτοιμη στο δώσκο μου. Ακόμα ένα το πρόσωπο. Και ήδη οργανώνουμε δύο ακόμα δράσεις. Η Νάουσα, προορισμός των Χριστουγέννων και τα καζάνια της Νάουσας. Ακόμα δύο δράσεις του πολιτιστικού τουρισμού που έρχονται από την επόμενη χρονιά με εμάς. Σε σχέση με τις υπηρεμίες, το πιο σημαντικό θέμα που είχαμε ήταν αυτό της σύνδεσης. Πήραμε μια πολιτική απόφαση. Είπαμε η ανάπτυξη ξεκινάει από κάτω και αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΝ έχει 25 εκατομμύρια ευρώ σε ευρώ. Γι' αυτό το νερό της Νάουσας σε θολώνει. Γιατί ήδη θα μπήκε μια φίλτρα, ήδη σήμερα μπήκε ο πρώτος από την επιμετρία 2, ήδη σε κέντρο 24, όλα τα σπίτια της Νάουσας στο νέο δίκτυο, ήδη όλα τα σπιτικά της Νάουσας των χωριών θα έχουν αποχέτευση. Ένα από τα πρώτα στοιχήματα που είχαμε ήταν να συνεφέρουμε το γεωδρομικό μας. Το βρήκαμε σε συνθήκες απόλυτης εγκατάλειψης. Στην επαρχία του Δήμου μας, στο ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου, ξεχάσαμε κάποιοι να κάνουν τους υγιές μας στους χάρτες. Αναγκαστήκαμε να πείσουμε την κοινωνία. Επίσης, το πάρκο της Νάουσας, χώρος θυσίας του 1922. Για δύο πράγματα είμαι πάρα πολύ περήφανος. Πριν δύο χρόνια έγινε το πρώτο ελληνικό μέρος στο δίκτυο ιστορικό κήπο της Ευρώπης και τώρα ξεκινάει μετά από 70 χρόνια μετά η ανάπλαση του Μάρτου. Είναι η ελληνική. Δεν σπέρνω προσωπικά για κάτι. Μέσα στην επόμενη θητεία θα έχουμε ιατρικά στον κομμαρό που θα προσελκύουν. Έτσι αναπτύσσεται ο τουρισμός, όχι με σωληνοποίησης, αλλά λίγο. Επίσης, για πρώτη φορά θεσμικά έχουμε τμήμα προστασίας των περιουσίας του Δήμου και προστατεύουμε την περιουσία. Όταν ξεκινήσαμε το Δημαρχείο, το πάρκο, 550 κίνητα, ξεχάσαμε να τα βάλουμε στο παρκολόγιο. Όλα αυτά τα λύσαμε. Καταλαβήσαμε την περιουσία και την προστατεύουμε όπως θέλουμε. Κάθε κοινωνία πρέπει να τιμά τους νεκρούς. Με προσωπική πρωτοβουλία δική μου συνεργατών δωρήσαμε στο Δήμο την επέκταση των κτηρίων, καθαρίσουμε όλες τις κτηρίες από μια και την 24 θα έχουμε σοβαρές υποδομές των κτηρίων όπως αξίζει η νεκρούς μας. Όσα προβλήματα και μας δώσουν. Ένα άλλο ζήτημα που μας έχει διχάσει είναι ο ναός του Οσίου Θεοφάνη. Αν θα γίνει, πού θα γίνει και ό,τι κατάλληλο μέρος. Σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη έχουμε ήδη εντοπίσει τις κατάλληλες θέσεις και ειδικός δικηγόρος του Δήμου προχωρά για να λύσει και αυτό το ζήτημα. Τουριστικά μόνο και το μονοπάτι στο Βέλγιο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
ήδη το πιο σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας σε όλη την Ελλάδα. Το μελετήσατε, θα το μελετήσουμε μαζί. Οι αντίπαλοι μας κατηγορούν ότι εμείς φέραμε τις αρμογεννήτριες, ότι εμείς φέραμε τα αιωλικά. Σε μία άδεια που βγήκε το 2012, σε μία άδεια που είχε περιστητική στο Συμβούλιο του Κατρίου 2019 πριν αναλάβουμε, σε μία άδεια που χιώσαμε τις αρμογεννήτριες και όταν ήρθε η τέρα, εμείς τη σταματήσαμε. Αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους της εποχής μας, τρέχει δύο μελέτες, δύο πολύ σοβαρές μελέτες. Για την αντιπλημμυρική θωράκιση όλου του Δήμου. Μία για την άμμωσα και μία για τον κάμπο. Γιατί δεν θα αφήσουμε κανένα σπίτι, κανένα χωράφι να πλημμυρίσει λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το πόνο μεγάλο ζήτημα για μας είναι η ενέργεια. Ήδη τρία κίνητα έχουν υλοποιηθεί με ενεργειακή αναβάθμιση, άλλα τέσσερα προχωράνε. Ιδρύσαμε ενεργειακή κοινότητα τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα. Έχουμε τέσσερις πια μεγάλες άνοιξες που κάνει μια υδροελεκτρικών και το επόμενο διάστημα η ΔΕΙΑΝ, τα καπί μας, ο Δήμος η ΔΕΙΑΝ θα είναι ενεργειακά ουδέτερα. Και αυτό θα δημιουργήσει σε δύο συμπόσεις. Το πιο σημαντικό έργο από όλα. Αυτό που προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Αυτό που το πήραμε σωτικά. Πριν καταλάβει κανείς τι γίνεται. Και φέραμε 300 συμβουλές της αστυνομικής πολίτης. Φωνάζουν κάποιοι για το συσίδιο. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε αμάξει το πάμε, γιατί κάπου τα κάψαμε. Λοιπόν, θα αναλάβουμε στη δουλειά μας. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ενδιαφέρονται για τους μαθητές. Για πρώτη φορά, με δική μας δίκη, στην προσωπική μου παρέμβαση, εδώ και τρία χρόνια, ο Δήμος Γλώσσας έχει σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά που πρέπει να βρουν. Υπήρξαμε και υγεία και δεσμεύουμε προσωπικά. Έχει 10 δεσμεύσεις. 10 δεσμεύσεις που τους έχω πάρει προσωπικά. Εγγυόμαστε ότι αν κάποιος μπορεί να τελειώσει και να έχουμε σύνδεση στην εργατεία, αυτοί είμαστε εμείς. Και αυτό είναι η δέσμευσή μας. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την μεγαλειώδη παρουσία σας και το ξεκάθαρο μήνυμα της ανανέωσης της Εκκλησίας. Σήμερα όλοι εσείς εδώ, στο λειτουργικό μας Δήμο, δίνετε και πάλι το μήνυμα της νίκης. Το μήνυμα του του έργου μας, της εξωτερικούς διοίκησης και της αναπτυξιακής μας πορεία αποτελούν μονόδρομο. Αποτελούν τη μοναδική επιλογή για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας. Θα προχωρήσουμε μαζί. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δύο περίπου μέρες πριν τις εκλογές της Κυριακής, τέσσερα χρόνια από τη δική σας μεγάλη νίκη,
είμαστε πάλι εδώ μαζί. Και σας μιλώ από το ίδιο το βήμα. Όχι μόνο στο ψήφιο, αλλά ο συνάδελφός σας που 4 χρόνια κάθε μέρα είμαι δίπλα σας. Ξέρετε ότι ποτέ δεν σας πω απέναντί σας. Πάντα θα είμαι ανάμεσά σας. Γιατί είναι ένας από εσάς και στη δική μας παράμεση το οξυγό μας είστε όλοι εσείς. Σήμερα καμαρώνω και για έναν ακόμη λόγο. Καμαρώνω για όλα τα μέλη του ένα μαζί που βρίσκονται δίπλα μου στο όνομα.